Ναυάγια, ατυχήματα σε τάνκερ, βλάβες σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου. Η θαλάσσια ρήπανση έχει τη μορφή λερναίας ύδρας, που απειλεί το περιβάλλον και αποτελεί μόνιμο εφιάλτη για ολόκληρο τον πλανήτη. Στη σύγχρονη ιστορία, το ατύχημα με το πλοίο της Exxon Valdez το 1989 στην Αλάσκα και η κατάρρευση της εξέδρας γνωστής εταιρείας πετρελοειδών το 2010 στον κόλπο του Μεξικού πλήγωσαν ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα, την αλληλεία, τον τουρισμό. Το πρόσφατο γεγονός της πετρελοκυλίδας της BP στον κόλπο του Μεξικού είχε τεράστιο αρνητικό αποτέλεσμα όχι μόνο στις οικονομικές δραστηριότητες αλλά ακόμα και στον τοπικό πληθυσμό, γιατί δημιουργήθηκε και ατμοσφαιρική μόλυνση από την καύση των πετρελαίων στην επιφάνεια της θάλασσας. Το πετρέλαιο, πέραν από την τοξικότητά του, γίνεται αιτία αποκλεισμού της διείσδυσης του οξυγόνου στην υδάτινη κολόνα, με καταστρεπτικές συνέπειες για το πλανκτόν, την υδρόβια ζωή και τα υδρόβια πτήνα. Η Γιάννα Ατανάσοβα, διδάκτορ φυσικής και επιστήμης υλικών, εξηγεί τι συμβαίνει όταν το πετρέλαιο έρχεται σε επαφή με το νερό, αλλά και το πόσο εύκολα εξαπλώνεται με την προσθήκη χημικών. Σε αυτό το πείραμα θα δείξουμε το πώς συμπεριφέρεται το πετρέλαιο όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Εδώ στο δοχείο έχουμε αργό πετρέλαιο. Το ρίχνουμε στο νερό. Αναδεύουμε. Και διαπιστώνουμε ότι το πετρέλαιο επανέρχεται και επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Τώρα θα ρίξουμε χημικά διασκορπιστικά. Αναδεύουμε και διαπιστώνουμε ότι το πετρέλαιο διασπάται σε μικρά σταγονίδια, τα οποία κατανέμονται κατά όλο το μήκος της υδάτινης κολόνας. Ο Γιώργος Νικολαίδης, ως επικεφαλής μιας επιστημονικής ομάδας στο ΤΕΙ Πειραιά, εν έτη 1997, συλλαμβάνει μια καινοτόμο πατέντα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρήπανσης. Η μέθοδος ονομάζεται Clean Mud και αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες πατέντες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο. Οι συνάδελφοι με τους οποίους σε ισότιμη βάση συνεργάστηκε είναι περίπου 9, ενώ στην ομάδα συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι σπουδαστές. Το ΤΕΙ Πειραιά λειτουργεί ως ένας σημαντικός αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη της έρευνας. Τα μέλη της ομάδας σημειώνουν ότι το σύνολο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας υποστηρίζουν τέτοιου είδους προσπάθειες, καθώς οι εκάστοτε διοικήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της παροχής βοήθειας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας που εκτελούνται υπό τη σκέπη τους. Το εγχείρημα στηρίζει και η προϊσταμένη του Τμήματος Φυσικής Χημίας του ΤΕΙ Πειραιά Σοφία Καλογεροπούλου, επισημένοντας τη σημασία της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δική μου συμβολή σε όλο αυτό το ερευνητικό κομμάτι που αφορά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας καθαρισμού πετρελαιοκυλίδων με την τεχνική Clean Mud συνίσταται κυρίως στον προσδιορισμό της προσροφητικότητας των διαφόρων τύπων πετρελαίου από το υλικό, συναρτήσει της ρευστότητάς του, δηλαδή του κατά πόσο το πετρέλαιο είναι λεπτόρευστο ή παχύρευστο και ποια είναι η προσροφητικότητα του κάθε τύπου πετρελαίου από το υλικό αυτό, με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε τη δομή του υλικού, δηλαδή το πορώδες του και το μέγεθος των κόκκων, το οποίο καθορίζει και την προσροφητικότητα των διαφόρων τύπων πετρελαίου. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 90, οι επικρατούσες μέθοδοι είχαν μεγάλο κόστος και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, ενώ πάντα άφηναν ένα σημαντικό υπόλοιμα πετρελαίου στο οποίο ρίχνονταν χημικά διαλυτικά πολύ τοξικά. Η ιδέα του Clean Mud βασίζεται σε μια διαδικασία εξαιρετικά απλή. Το ειδικό μαγνητικό υλικό, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολύ φθηνό στην κατασκευή του και απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον, διασκορπίζεται πάνω από το σημείο που απαιτείται απορρύπανση. Απορροφά το πετρέλαιο στιγμιαία και συνεχίζει, χάρη στον τρόπο κατασκευής του, να επιπλέει, περιορίζοντας την εξάπλωση της πετρελαιοκυλίδας. Έτσι, θα λέγαμε, είναι ένα πραγματικό σωσίβιο για το περιβάλλον. Στο ΤΕΙ Πειραιά φτιάξαμε ένα υλικό, το οποίο είναι πορώδες, ελαιόφιλο, τραβάει δηλαδή μόνο πετρέλαια και ελαία, δεν τραβάει νερό και η ποσότητα που τραβάει, προσδροφάει, είναι εξαπλάσια έως δεκαπλάσια του βάρους του σε πετρέλαιο ή ελαία. Το υλικό αυτό είναι σε κοκκόδη μορφή, είναι πορώδες και είναι συγχρόνως και μαγνητικό. Ψεκάζοντας αυτό το υλικό επάνω στην πετρελαιοκυλίδα, το υλικό προσδροφάει άμεσα το πετρέλαιο και οποιουσδήποτε άλλους ελαιώδεις ρήπους,
που μπορεί να είναι μηχανέλαια ή οποιαδήποτε άλλα έλαια, και με χρήση ενός μαγνητικού ταινιοδρόμου ή άλλων μαγνητικών μέσων, άμεσα μπορούμε να περισυλλέξουμε το υλικό από τη θάλασσα. Ας δούμε στην πράξη τον τρόπο που λειτουργεί η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ενιδρίο, το οποίο έχει καθαρό νερό. Ρίχνουμε μέσα το αργό πετρέλαιο, σχηματίζουμε μια μικρή πετρελαιοκοιλίδα. Στη συνέχεια ρίχνουμε πάνω το υλικό Clean Mag. Βλέπουμε ότι η προσδρόφηση του πετρελαίου είναι άμεση από το υλικό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν μαγνήτη, ο οποίος επικαλύπτεται από μια πλαστική επιφάνεια για προστασία του μαγνήτη, περισυλλέγουμε το υλικό με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώσεις λεπτότερης μόλυνσης. Με τη χρήση του υλικού Clean Mag, σε πιο λεπτή μορφή, το νερό γίνεται ξανά όσο καθαρό ήταν και στην αρχή. Σε υπερβολικά λεπτή πετρελαϊκή μόλυνση, όπως αυτή τώρα που βλέπουμε, εμείς μπορούμε να την καθαρίσουμε χρησιμοποιώντας πάλι το υλικό Clean Mag, αλλά σε διαφορετική κοκομετρία, πιο λεπτό. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Clean Mag, πέραν του γεγονότος ότι το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανακυκλώσιμο, μη τοξικό και άκρος φιλικό προς το περιβάλλον, συνοψίζονται στα ακόλουθα. Στην ολική σχεδόν περισυλλογή του πετρελαίου, στο φρενάρισμα της επέκτασης της πετρελοκυλίδας, στην προστασία των υδρόβιων πτηνών, καθώς και των ακτών, στη μείωση του χρόνου κατά 30%. Ενώ επίσης η μέθοδος είναι παντός καιρού, σε αντιδιαστολή με προηγούμενες, οι οποίες λειτουργούσαν ως επιτοπλίστων σε ήρεμη θάλασσα. Η μελέτη έχει προχωρήσει και στην επόμενη μέρα της χρήσης του Clean Mag. Ήδη στο μικροσκόπιο της ερευνητικής ομάδας βρίσκονται τρεις διαφορετικοί τρόποι ώστε το υλικό να αξιοποιηθεί ξανά μετά την απορρίπανση. Έτσι το υλικό, αφού αποκομιστεί από τη θάλασσα κουβαλώντας το πετρέλαιο, μεταφέρεται στην ξηρά μέσα σε δυνατούς κάδους για να πάρει από εκεί έναν από τους τρεις διαφορετικούς δρόμους προς την ανακύκλωση που οι εμπνευστές του έχουν προβλέψει. Έχουμε προτείνει τρεις διαφορετικές εναλλακτικές τεχνικές. Η μία συνίσταται στην εκχύληση του πετρελαίου μέσα από το υλικό με χρήση διαφόρων διαλυτών, ώστε να μπορέσουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε το υλικό και το πετρέλαιο μαζί με τους διαλύτες να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο. Ο άλλος τρόπος ήταν με συμπίεση του υλικού ώστε να αποστραγγιστεί το πετρέλαιο και να πάρουμε το πετρέλαιο ξεχωριστά και το στερεό υλικό μετά από κονιορτοποίηση, μικρό λεπτό τεμαχισμό, να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσθετο σε υλικό οδοποιίας. Και ο τρίτος τρόπος ήταν η αποτέφρωση, καύση σε υψηλές θερμοκρασίες για παραγωγή ενέργειας. Για να γίνει απόλυτα κατανοητή η αξία της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου, αξίζει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 1 προς 11.000 του μεταφερόμενου πετρελαίου διεθνώς τελικά διαρρέει στις θάλασσες. Περίπου δηλαδή 2 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Το γεγονός ότι συμπεριελήφθη στα 50 καλύτερα ερευνητικά προγράμματα του LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 1992-2004 δεν αποτέλεσε έκπληξη, ενώ η τεχνολογία έγινε επίσης αποδεκτή και επίσημα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το τμήμα MARPOL της υπηρεσίας EPA των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Υπήρχε μια διεθνής καταξίωση, πρώτα στο εθνικό επίπεδο, με βραβείο το οποίο απονεμήθηκε από το Εμπειρίκιο Ίδρυμα το 2000, μετά από τον ΟΒΗ, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με το Υπουργείο Ανάπτυξης, βράβευση της πατέντας, απονομή κάποιου επένου. Και φυσικά το καλύτερο ήταν ότι ήρθε αναγνώριση μετά στο εξωτερικό με την απονομή του δευτέρου βραβείου στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρελαϊκά ατυχήματα, με την απονομή βραβείου το 2005 στο Ντουμπάι από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Στην περίπτωση του κόλπου του Μεξικού, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πετρελαϊκά ατυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, η εφαρμογή της μεθόδου Clean Mag ήταν εφικτή. Μάλιστα, η εκεί αρμόδια υπηρεσία EPA είχε παράσχει την απαραίτητη σχετική αδειοδότηση. Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης μικρής αποθηκευμένης ποσότητας, η ομάδα του ΤΕΙ Πειραιά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Σήμερα, η παραγωγή του υλικού της Clean Mag
είναι χειρονακτικοί και παράγονται 2 τόνοι ημερησίως. Ωστόσο, η ομάδα προσβλέπει στην ύπαρξη επενδυτών προκειμένου να μπορέσουν να στήσουν μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής 10 τόνων ημερησίως. Παράλληλα, εργάζονται για την παραγωγή και άλλων παράπλευρων προϊόντων. Μπορούμε να κατασκευάσουμε φράγματα προσδροφητικά, είτε φίλτρα για την κατακράτηση ελαίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε πλοία είτε σε ελαιοτριβία. Και επίσης μπορούν να παρασκευαστούν oil spill kits, τα οποία χρησιμοποιούνται για τα πλοία όταν γίνει πετρελαϊκή ρύπανση επάνω στην κουβέρτα του πλοίου. Μετά το Clean Mag, ακολουθεί τώρα η συμμετοχή μαζί με τις χώρες της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TOSCA, ενός δικτύου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων, στο πλαίσιο του οποίου η ελληνική ομάδα του ΤΕΙ Πειραιά έχει αναλάβει την κατασκευή συσκευών παρακολούθησης της μετακίνησης των πετρελοκυλίδων. Η μέθοδος Clean Mag έχει επιτυχώς περάσει εκτός ελληνικών συνόρων. Χρησιμοποιήθηκε πιλωτικά από τη ΔΕΗ Κύπρου, αλλά και από λιμάνια στο Αμπουντάμπι και πετρελαϊκές εταιρείες στην Ιγυρία. 2 ακόμα στρατηγικές συνεργασίες βρίσκονται στα σκαριά. Για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων από αέρος, συζητήσεις είναι σε εξέλιξη με εταιρεία κατασκευής Canadair στον Καναδά. Όσο για τη συμβολή από θαλάσσεις, η πρόταση περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικών σκαφών καταμαράν και μια πρώτη συμφωνία με τα ναυπηγεία της Κύπρου έχει ήδη ευοδοθεί. Τώρα είναι έτοιμη για ένα ταξίδι υπερατλαντικό. Στα χέρια των υπευθύνων του Αμερικανικού Ναυτικού έχει φτάσει ήδη το σχέδιο που ζητήθηκε από την ομάδα για την αντιμετώπιση με τη χρήση της τεχνολογίας Clean Mag ενός μεγάλου πετρελαϊκού ατυχήματος. Η αξιοποίηση της πατέντας από τους αρμόδιους φορείς και την ιδιωτική πρωτοβουλία θα ανοίξει νέους δρόμους για την προστασία του περιβάλλοντος και την τεχνολογική ανάπτυξη, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία στην πιο κρίσιμη καμπή της. Αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή για μεγάλα όνειρα.